Από αυτή την Πέμπτη, κανένας οδηγός δεν θα μπορεί να αποφεύγει τα πρόστιμα για υπερβολική ταχύτητα σε όποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν βρίσκεται, σύμφωνα με κοινοτική οδηγία. Αυτό σημαίνει ότι αν ένας Έλληνας εντοπιστεί από το ειδικό ραντάρ να υπερβαίνει το όριο ταχύτητα σε αυτοκινητόδρομο της Ιταλίας, για παράδειγμα, θα ταυτοποιείται από τις τοπικές αρχές και θα λαμβάνει το πρόστιμο στο σπίτι του. Πολλές χώρες αρνήθηκαν να μας δώσουν τις ταυτότητες των δραστών όταν διέπραταν παραβάσεις στο Βέλγιο. Και έτσι δεν ήταν δυνατόν να μάθουμε την ταυτότητα του δράστη. Αυτή η ταυτοποίηση θα μπορεί να γίνεται τώρα με έναν πολύ γρήγορο τρόπο, εφόσον οι Βέλγοι αστυνομικοί αλλά και οι Ευρωπαίοι συνάδελφοί μας θα έχουν πρόσβαση σε μια ευρωπαϊκή βάση δεδομένων που ονομάζεται Eurocaris και έτσι θα μπορούν απευθείας από τους υπολογιστές τους να ταυτοποιούν το δράστη. Και αυτό είναι πραγματική απλοποίηση σε επίπεδο ταυτοποίησης, δήλωσε ο διοικητής της τροχέας στις Βρυξέλλες. Simplification au niveau de l'identification. Η κοινοτική οδηγία τίθεται σε εφαρμογή σε 25 από τις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός της Δανίας, της Ιρλανδίας και της Μεγάλης Βρετανίας. Εκτός όμως από τα όρια ταχύτητας, όλοι πρέπει να τηρούν μια σειρά από κανόνες, όπως για παράδειγμα για τις ζώνες ασφαλείας, τη χρήση αλκοόλ και κινητού τηλεφώνου.